Καλησπέρα σε όλους. Αγαπητέ πρώην δήμαρχε, αγαπητή πρώην αντιδήμαρχη, αγαπητή Χριστίνα, φίλη Χριστίνα, πρόεδρε και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αγαπητοί αξιότιμοι φίλοι βουλευτές, φίλοι από Μοτσάκο και κύριε Παπαθανασίου, φίλες και φίλοι. Εδώ και 3,5 και πλέον χρόνια ζούμε τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό το όνειρο του κυρίου Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας μας δηλώνει ότι είναι κάτι σαν θαυματοποιός. Μας παρουσίασε αφενός και μας πήγε από το τρίτο αχρίαστο μνημόνιο μας είχε υποσχεθεί, μας επέβαλε με νόμο και όλα και τα επόμενα τέταρτο μνημόνιο. Από την έκρηξη των επενδύσεων που θα έφερνε, εκείνο τελικώς που μας έφερνε ήταν να μας κλείσει τις τράπεζες και να έχουμε capital control. Από την υπόσχεση ότι θα πάρουμε 13η σύνταξη, εκείνο το οποίο κατάφερε με τον νόμο Καπούρβελο ήταν να κόψει 35% της καινούργιας συντάξης, αλλά και να επιβάλλει από το 15 και μετά 21 μειώσεις συντάξεων. Από την υπόσχεση ότι θα μειωθεί η ανεργία, εκείνο το οποίο κατάφερε ήταν οι σχέσεις πλήρους απασχόλησης να γίνουν σχέσεις μερικής απασχόλησης σε ποσοστό πάνω από 55%. Από εκεί και πέρα μας είχε υποσχεθεί πολλά για τους ασθενέστερους συμπολίτες. Αντί λοιπόν να βοηθήσει τη ζωή αυτών των ανθρώπων οι οποίοι ζουν σε μεγάλη οικονομική αδυναμία, εκείνο το οποίο έκανε ήταν ότι έκοψε τα επιδόματα τριτέχνων και πολυτέχνων που ήταν 48 εκατομμύρια, έκοψε το ΕΚΑΣ, έκοψε τις συντάξεις χειρίας και πλέον δεν παίρνουν τίποτα αυτές οι γυναίκες. Και ενώ σε όλους ευχότανε και έλεγε ότι θα δουλέψει για να έχουμε όλη ευημερία, μας υπερφορολόγησε όλους εμάς που ανήκουμε στη μεσαία τάξη. Έφερε εκείνο το περίφημο, τον κύριο Κυρίτσι με το σκουλαρίκι, ο οποίος είπε ότι θα φορολογήσουμε και φορολογήσαμε τους μελλοευρωπαίους, αυτούς δηλαδή που ψηφίσανε το ναι στο να δανειστεί η Ελλάδα και να μπορέσουμε να ζήσουμε και να πληρώσουμε συντάξεις και υποχρεώσεις. Αύξησε τις ασφαλιστικές εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών και τέλος έφερε το τέταρτο μνημόνιο, όπως το λέμε εμείς στη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή πέρσι ψήφισε να μειωθούν οι συντάξεις και να μειωθεί το αφορολόγητο το 2019. Για ποια λοιπόν έξοδο από το μνημόνιο μιλάμε? Δεν υπάρχει καμία έξοδο από το μνημόνιο ουσιαστικά, που η χώρα έχει υποχρεώσεις και μάλιστα η δημόσια περιουσία είναι υποθηκευμένη και για 99 χρόνια. Όσον αφορά στο κομμάτι των συντάξεων, έχει υποσχεθεί τώρα οξύμως ότι τάχα διαπραγματεύεται για να μην τις μειώσει, πράγμα το οποίο φυσικά όλοι θέλουμε. Η Νέα Δημοκρατία ήταν αυτή η οποία πριν 4 μήνες είχε υποβάλει στη Βουλή τέτοια πρόταση νόμου να κοπούν, να μην κοπούν οι συντάξεις, να καταργηθεί η διάταξη που ο Αλέξης Τσίπρας ψήφισε πέρσι. Φυσικά αυτό δεν το ψήφισε η κυβέρνηση. Παρά τώρα ακόμα τρέχει και υπόσχεται ότι τάχα θα κάνει. Δεν θα κάνει τις μειώσεις, όμως ήδη σήμερα άκουσα τον κύριο Λαμπαζάνη στο Sky να λέει ότι άμεσα δεν πρόκειται να μην περικοπούν ή θα αναβληθεί η περικοπή τους και πάντως δεν θα πληρώσουμε πολλά μέσα στο 2019. Τέλος, όσον αφορά το αφορολόγητο του χρόνου, όλοι μας θα έχουμε μία μείωση στο εισόδημά μας της τάξης των 500 ευρώ, γιατί πάει το αφορολόγητο στο 5.600. Και σήμερα, το οποίο δεν το χρωστάγαμε στην κυβέρνηση, έτσι δεν το χρώστηκε κανείς μας, όπως επίσης οι συνταξιούχοι, αν το πούν οι συντάξεις, θα έχουν μείωση από 1 έως 3 συντάξεις και στις κύριες και στις επικουρικές. Όμως η επικαιρότητα βρίθη καινούριων εφάνταστων έτσι, και πρωτότυπων επιτευγμάτων του κύριου Τσίπρα, δεν ξέρω πώς να το ονομάσω, επίτευγμα να το ονομάσω έτσι ηρωνικά, τα οποία είναι μνημεία ανευθυνότητας, λαϊκισμού και προπαγάνδας. Ένα πρόσφατο ζήτημα το οποίο έχει απασχολήσει την κοινή γνώμη είναι το ζήτημα της συνταγματικής αναποχώρησης και τάχα το ζήτημα των σχέσεων κράτους και εκκλησίας. Σε αυτό το περίφημο άρθρο 3 του συντάγματος, με το οποίο εμείς συνοπτικοί το διαβάζουμε, είναι ένα άρθρο
και αυτή ουσιαστικά είναι το δόγμα μας, της πλειοψηφίας των Ελλήνων εξάλλου, έρχεται ο κύριος Τσίπρας τώρα και μας λέει ότι τάχα πρέπει αυτό να αναθεωρηθεί και να μην υπάρχει στο Σύνταγμα που είναι ο ακρογωνιαίος ρήθος της χώρας. Πέραν του ότι ανέκρουσε πρίμνα και πλέον τραβήχθηκε πίσω από την αρχική του τοποθέτηση ότι πρέπει να μπει αυτό στην πραγματική αναθεώρηση και μας λέει τώρα ότι τάχα δεν θα αλλάξει το Σύνταγμα, εκείνο το οποίο έκανε είναι ότι για λόγους καθαρού λαϊκισμού εξήγηλε ότι πια οι κληρικοί δεν θα είναι αμοιβόμενοι από την ίδια, από το ίδιο το κράτος, αλλά τάχα θα δίνει 200 εκατομμύρια κάθε χρόνο στην Εκκλησία της Ελλάδος προκειμένου να τους χρηματοδοτεί. Είδατε μια σειρά από ερωτήματα σε αυτό το θέμα, που είναι καθαρά ένα ζήτημα το οποίο δεν έχει μελετηθεί καθόλου, γίνεται στο πόδι και είναι παντελώς απροετοίμαστη η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει μια πλειάδα προβλημάτων τα οποία εμφανίζονται και είναι άμεσα για τους κληρικούς μας, το πρώτο, έτσι βεβαίως, αλλά και για όλους εμάς οι οποίοι ζούμε καθημερινά αυτή την κατάσταση. Τι κάνει λοιπόν? Πρώτα-πρώτα μας λέει ότι τάχα θα φέρει ένα νόμο τώρα από το ΣΥΡΑΠΟ αλλαγή του Συντάγματος και είμαι σε αλλαγή νόμου. Θα μας φέρει λοιπόν ένα νόμο με τον οποίο η εκκλησιαστική περιουσία πλέον θα συνδιαχειριστεί μαζί με το κράτος βάσει κάποιων διατάξεων τους οποίους θα θεσπίσει. Αυτό όμως δεν είναι πρωτοτυπία ούτε πρόταση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Το είχε γίνει από το 2013. Ήταν ένας νόμος του Αντώνη του Σαμαρά, ο οποίος απλά είχε ψηφιστεί. Μεν δεν είχε ενεργοποιηθεί, δε. Δηλαδή, τι έλεγε εκείνος? Ο νόμος έλεγε ότι κάποια περιουσία εκκλησιαστική μπορεί να γίνει μια συνεννόηση με το κράτος για να δούμε πώς θα αξιοποιηθεί, στη διαχείριση. Μας λέει λοιπόν ότι τάχα εφήβρε την αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας, αλλά θα πληρώνει, μας λέει, πια θα μπουν σε ιδιωτική σχέση εργασίας οι κληρικοί. Πληρώνεται από το κράτος. Και τίθεται λοιπόν μια σειρά από νομικά ερωτήματα. Αν λοιπόν πάμε στο ιδιωτικό τομέα και οι κληρικοί πληρώνονται από το κράτος, τότε ποιος θα εξασφαλίζει ότι αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν δικαιώματα εργασιακά και ασφαλιστικά, ποιος θα εξασφαλίσει τη συνταξιοδότησή τους, ποιος θα εξασφαλίσει, ποιος θα αναλάβει αυτή τη διαχείριση των 200 εκατομμυρίων, ο Αρχιεπίσκοπος, οι Μητροπολίτες, η Ιερά Σύνοδος και με ποια διαφάνεια? Πολλά τέτοια ζητήματα τίθεται. Επίθετα, είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Όπως ξέρετε, η Εκκλησία της Ελλάδος έχει κάποιες Μητροπόλεις. Οι άλλες Μητροπόλεις δεν ανήκουν στην Εκκλησία της Ελλάδος. Οι άλλες Μητροπόλεις ανήκουν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Και λέμε, όπως παραδείγματος χάρη είναι η Κρήτη. Η Εκκλησία της Κρήτης ανήκει, υπάγεται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Τα Δωδεκάνησα υπάγονται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Τι θα γίνει λοιπόν με αυτούς τους κληρικούς εκεί? Δυστυχώς εδώ τίθεται και άλλα ζητήματα νομικά τα οποία σχετίζονται με τα ζητήματα των κοινοτήτων και των εβραϊκών κοινοτήτων και με τις μουφτίες. Για παράδειγμα, εάν πάμε στον ιδιωτικό τομέα την Εκκλησία, που ήταν ως τώρα δημόσια λειτουργία η κληρική, τι θα γίνει με τις εβραϊκές κοινότητες, τι θα γίνει με τις μουφτίες, τα μπορεί δηλαδή τάχα, γιατί και αυτοί για λόγους, πώς να πω, για λόγους ουσιαστικά ισονομίας, θα πρέπει και αυτοί να πάνε στον ιδιωτικό τομέα. Άρα πώς θα ορίζονται οι μουφτίδες στη χώρα? Θα τους ορίζει το προξενείο, ενώ σήμερα τους ορίζει το κράτος. Και αν τους ορίζει το προξενείο της Θράκης, μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό. Έτσι, από την Αμβίγα, ουσιαστικά από πίσω θα είναι η Άγκυρα. Τραγούδιλαθος λοιπόν, με την εξαγγελία των 10.000 πολλό μάλλον και με την εξαγγελία των 10.000 νέων προσλήψεων, τις οποίες υποσχέθηκε ότι θα κάνει στον ελληνικό λαό. Όπως καταλαβαίνουμε, τα τέτοια προεκλογικά πυροτεχνήματα προφανές είναι, όπως το λέει και σήμερα, χθες, η εφημερίδα η Handelsblatt, μας έχει διασύρει διεθνώς ο κ. Τσίπρας. Η ίδια η γερμανική αυτή εφημερίδα αναφέρει ότι πρόκειται για μια εξαγγελία λαϊκισμού, όπου τάχα 10.000 νέες προσλήψεις θα γίνουν και δεν λέει ότι οι προηγούμενοι, πάλι από τον κληρική, δηλαδή πάλι από το κράτος θα πληρώνεται, απλώς σε άλλο κωδικό θα μπαίνει η μισθοδοσία αυτή. Και φυσικά υπογραμμίζει αυτή η εφημερίδα ότι
Καλωσορίζουμε και τον υποψήφιο νέο περιφερειάρχη μας, τον κύριο Γιώργο Πατούλη. Καλωσορίζετε, κύριε περιφερειάρχα. Καλησπέρα. Αγαπητέ φίλε Γιώργο Πατούλη, και καλή επιτυχία. Λέει λοιπόν αυτή η έγκριτη εφημερίδα. Παρακαλώ. Καλώς ήρθατε. Καλή επιτυχία στο πόδι. Η ίδια λοιπόν αυτή η εφημερίδα αναφέρει ότι τα επόμενα, ότι στα τρία χρόνια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ το κόστος και την μισθοδοσία όλων αυτών των μεταλλικών και των υπολείπων έχει αυξηθεί κατά 2 δισεκατομμύρια. Αυτά βιώνουμε καθημερινά και μετά ζητούν περικοπές από τις συντάξεις των ανθρώπων. Για το θέμα λοιπόν αυτό της Ιεράς Συνόδου έχουν ζητήσει και ο Σύνδεσμος και λοιπόν συνάντηση με τον Πρόεδρό μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά από ό,τι μαθαίνω και η Ιερά Συνόδου θα συγκληθεί άμεσα για το θέμα. Το δεύτερο ζήτημα της επικαιρότητας που αφορά στην κοινωνία είναι η ανομία. Η ανομία η οποία ουσιαστικά πλήττει τη χώρα, πλήττει την ασφάλεια των πολιτών, πλήττει την ασφάλεια τόσο σε δημόσιους όσο και σε ιδιωτικούς χώρους, αλλά και στα πανεπιστήμια μας. Θα ξεκινήσω από τα πανεπιστήμια, ένα χώρο τον οποίο τον έζησα και εγώ ως φοιτήτρια της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου από τότε ήταν εγκατελειμμένες αίθουσες από τις αναρχικές αριστερές συμπληρώσεις. Ένας νόμος, ο οποίος ενώ είχε καταργηθεί, δηλαδή μπορούσε και υπήρχε βέβαια το άψιλο της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών, αλλά εάν γινόταν εγκληματική πράξη μπορούσε να επέμβει η αστυνομία. Αυτόν τον νόμο τον κατήργησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και με τον νόμο Γαβρόγλου εκείνο που έκανε ήταν ότι πλέον επιτρέπει την επέμβαση της αστυνομίας όταν τελούνται πλημελήματα μόνο εάν συμφωνήσει η σύγκλητος. Δηλαδή, πιάστο αυγό και κούρευτο. Για την εκτέλεση εγκλημάτων, κακουργημάτων που τιμωρούνται με άλλες ποινές, μπορεί να επέμβει η αστυνομία, αλλά εκεί δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Και τι παρατηρήσαμε πρόσφατα? Παρατηρήσαμε ότι η αστυνομία δεν έμπαινε την ώρα που διακινούνται ναρκωτικά μέσα στα πανεπιστήμια. Παρατηρήσαμε ότι η αστυνομία ήταν ακούσα. Και πρόσφατα, σε 2 πολύ μεγάλα πανεπιστήμια της Αθήνας, στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, αλλά και στην ΑΣΟΕ, εκείνο που έγινε στη Φιλοσοφική Σχολή, μια μεγάλη ανθρώπινη αλυσίδα των καθηγητών, των διδασκόντων, για να προσπίσουν και τους φοιτητές, αλλά και το διδακτικό τους έργο, και αυτή η αλυσίδα έγινε ακριβώς για να διαμαρτυρηθούν για αυτά τα περιστατικά. Η θέση της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι θα καταργήσει τον νόμο Γαβρόγλου και ότι το άσυλο θα γίνει ξανά άσυλο ιδεών και όχι άσυλο ανομίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει δεσμευτεί ο Πρόεδρός μας, Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι θα το κάνει από την πρώτη μέρα που οι Έλληνες θα μας δώσουν τη διακυβέρνηση της χώρας και είναι μια θέση η οποία είναι αδιαπραγμάτευτη. Όσον αφορά τώρα το κομμάτι το οποίο αφορά την δημόσια ασφάλεια της χώρας και των πολιτών, και θα κλείσω από αυτό, αγαπητή Χριστίνα. Η δημόσια ασφάλεια των πολιτών, έχουμε γίνει πολύ πρόσφατα μάρτυρες, όχι μόνο των συμμοριών οι οποίες βρίσκονται εκτός πανεπιστημίων, όχι μόνο του εμπορίου ναρκωτικών που γίνεται έξω από αυτά τα πανεπιστήμια, αλλά έχουμε δει ουσιαστικά ότι η ασφάλεια πλέον είναι μια έννοια η οποία για την ώρα δεν προασπίζεται από αυτή την κυβέρνηση. Ξέρετε, η ασφάλεια, το δικαίωμα να ζει κανείς ασφαλώς, δεν έχει να κάνει αν είμαστε σε μια χώρα με αριστερό πρόσωπο ή με δεξιό. Δεν έχει να κάνει δεξιά ή αριστερά. Είναι ένα ζητούμενο το οποίο αφορά όλους τους Έλληνες. Και εδώ πλέον η χώρα πρέπει να ξαναγίνει μια κανονική χώρα, φίλες και φίλοι. Μια χώρα που θα εφαρμόζεται η τάξη, θα εφαρμόζεται ο νόμος. Θα υπάρχει ασφάλεια όχι μόνο στο κέντρο της Αθήνας, στα Εξάρχεια που πολλά χρόνια υπάρχει αυτό το πρόβλημα και ένα μεγάλο ζήτημα στο πώς θα αντιμετωπιστεί, αλλά και στους βόρειους δήμους, στους δικούς μας δήμους, καθώς και εδώ βρίθη κακοκυμάτων. Πρόσφατο το καλοκαίρι, όπως είπατε, όλοι γίναμε μάρτυρες της
δολοφονίας ενός ανθρώπου μέσα στο σπίτι του, ενός οικογενειάρχης στην Κηφισιά, πολιτές που πήγαν να το ληστέψουν. Γιατί γίναν όλα αυτά? Γιατί η κυβέρνηση, με τους νόμους που ψήφισε και συγκεκριμένα επί του περίφημου του κ. Τόσκα, κατήργησε τις ομάδες Δέλτα. Οι ομάδες Δέλτα ήταν εκείνες οι ομάδες οι οποίες επενέβαιναν κατά δεκάδες, ήταν ομάδες κρούσης. Ήταν οι ομάδες οι οποίες είχαν εντολή και στα εξάρχεια και οπουδήποτε αλλού γινόταν εγκληματικές πράξεις να μπορέσει να μπει και να μπορέσει να ουσιαστικά αποτελεσματικά να χειριστεί το ζήτημα. Στις ομάδες Δίας, στις ομάδες Δίας που τις υποστελέχωσαν, τις διέλυσαν επίσης πάλι για λόγους ιδεολειψίας και για λόγους στήριξης της δικής τους πολιτικής. Της δικής τους πολιτικής που είναι να χαϊδεύουν τις αριστερές και αναποαυτόνομες ομάδες, μία από τις οποίες είναι ο Ρουβίκονος. Η Νέα Δημοκρατία θα καταργήσει τον νόμο Παρασκευόπουλου, με τον οποίο βγήκαν από τις φυλακές πάνω από 2.000 άνθρωποι, οι οποίοι είχαν βαριές ποινές και οι οποίοι κατά το κλείστον επέφεραν καινούργια εγκλήματα και ξαναμπήκαν στη φυλακή λίγο αργότερα. Τέλος, και θα κλείσω με αυτό. Φυλακές υψίστης ασφαλείας τύπου γάμα. Οι φυλακές αυτές υπάρχουν σε όλα τα κράτη του πλανήτη. Η Ελλάδα είναι το μόνο κράτος το οποίο δεν έχει. Και υπάρχουν για να αντιμετωπίσουν εκείνους τους εγκληματίες, όπως είναι οι τρομοκράτες και άλλοι, οι οποίοι βαρύνονται με πάρα πολύ βαριές ποινές. Αυτές οι φυλακές που καταργήθηκαν θα επανασυστηθούν και εκεί θα γίνει διαχωρισμός εκείνων των ανθρώπων που θα έπρεπε να είναι μόνιμα μέσα στη φυλακή, όπως είναι οι Σοβίτες τρομοκράτες. Θα αναθεωρηθεί και η νομοθεσία για το ποιοι παίρνουν άδεια, γιατί δεν μπορούν οι ευνομούμενοι πολίτες να βλέπουν τον κύριο Κουφοντίνα να βγαίνει από τις φυλακές και να γελάει ως κοινωνικό αγωνιστή. Ούτε μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να πηγαίνουν στις φυλακές τις αγροτικές, όπου εκεί πηγαίνουν άνθρωποι που έχουν πολύ μικρότερες ποινές και εκτείουν τις ποινές τους και να έχουν αυτή τη μεταχείριση. Γι' αυτό είναι κάτι στο οποίο ο πρόεδρός μας έχει μια πολύ συγκεκριμένη θέση και είναι κάτι το οποίο θα γίνει άμεσα. Τέλος, κυρίες και κύριοι, η Νέα Δημοκρατία έχει ένα περιστατωμένο πρόγραμμα το οποίο μέχρι τις εκλογές θα ξεδιπλωθεί πλήρως, τόσο για την ασφάλεια, τόσο για την ανάπτυξη της χώρας, τόσο για την παιδεία, τόσο για την υγεία. Όπως λέει ο πρόεδρός μας, ο βασικός σκοπός της πολιτικής είναι να λύνει προβλήματα της καθημερινότητας, είναι να κάνει τη ζωή όλων των πολιτών καλύτερη και με αυτό θα ασχοληθούμε μόλις γίνουμε κυβέρνηση. Εγώ πρέπει να πω ότι η Ελλάδα και όσον αφορά και εμένα, είναι άποψη και δική μου ότι πρέπει να γίνει ξανά κανονικό κράτος. Με τις αξίες με τις οποίες μας μεγαλούθησαν οι γονείς μας, με τις παραδοσιακές αξίες της πατρίδας μας που την αγαπάμε και την υπερασπιζόμαστε, της οικογένειας με την οποία μεγαλώνουμε τα παιδιά μας και της θρησκείας μας, θα προχωρήσουμε μπροστά. Το οφείλουμε στους γονείς μας, το οφείλουμε στα παιδιά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.